Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μωυσίδη. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Προσωπικά έχω πολλές απορίες, αλλά πριν μιλήσω εγώ, θα ήθελα να ακούσω τις απορίες από το ακροατήριο. Κύριε Βούλγαρη. Ήθελα να ρωτήσω τι σας έκανε να επιλέξετε την εκπαίδευσή σας και την εφαρμογή του Green Light Laser έναντι του Holmium Laser Enucleation. Με μία λέξη, οι περισσότερες δημοσιεύσεις, οι περισσότερες... Οι άνθρωποι οι οποίοι το κάνανε, αλλά νομίζω το βασικό είναι η διεθνής βιβλιογραφία, ότι οι αντίπαλοι που υπήρχαν δεν είχαν να δείξουν κάτι, δεν είχαν συγκριτικές μελέτες ή υπήρχε μία, από ό,τι θυμάμαι, ενώ υπήρχε, θα μπορούσαμε να πούμε αποδεδειγμένο, ότι αυτό δουλεύει. Και υπήρχε και η προηγούμενη εμπειρία. Και η προηγούμενη εμπειρία. Υπήρχε κάποιος να μας το διδάξει. Κάποιος ο οποίος έχει επίσης μεγάλη εμπειρία. Το Holmium Laser Enucleation, για Enucleation μιλήσατε σωστά, είναι μια πολύ πιο δύσκολη τεχνικά επέμβαση, με πολύ μεγάλο learning curve, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Άλλωστε, πολύ λίγοι στον κόσμο αυτή τη στιγμή την έχουν καταφέρει. Είναι μια βασική παράμετρος που πάντα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Σε αντίθεση με το Green Light, το οποίο πλέον το εξασκούν πάνω από 100 ουρολόγοι έχουν κάνει, Έλληνες. Έτσι. Κύριο Στουλουπίδη, θέλει να ρωτήσει κάτι. Κυριακό, καταρχήν ένα σχόλιο, γιατί με ξένησε η αιμονή στην καταστροφή της Σίνας. Αλλά δεν θέλω να ρωτήσω αυτό, έτσι. Απλώς ένα σχόλιο, γιατί η έμφαση, πρώτη φορά τουλάχιστον, το ακούω εγώ τόσο, με τέτοια έμφαση. Και δυστυχώς, όμως, συμβαίνει συχνά, νομίζω πρέπει να το εγκαταλείψετε. Λοιπόν, τι... Στα πρώτα 50, στην αρχή συμβαίνει. Όχι, στην αρχή συμβαίνει. Απλώς θέλω να τονίσω ότι ούτως ή άλλως ο ασθενής πληρώνει μόνο μία είναι. Όσες και αν χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι μόνο το κόστος. Λοιπόν, είναι και τεχνικά στοιχεία για το πώς, όπως ανέφερε, χαλάει μία είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις λίγο τεχνικά, γιατί δεν μας το πες. Δεν έχω εγώ απορία, αλλά απλώς να το ξέρουμε. Τι κιστοσκόπιο χρησιμοποιείς, τι μέγεθος, είναι συνεχούς ροής, είναι το απλό, χρησιμοποιείς αντλία, χρησιμοποιείς το ύψος, αν χρησιμοποιείς το ύψος με πόσα κιλά, με τι τεχνική, έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία αυτά. Δεύτερον, χρησιμοποιείς 120 βατ, το ξεκινήσατε ευθύς εξ αρχής με τα 120 βατ την υψηλή ενέργεια ή ξεκινήσατε από χαμηλά τα 80 και πήγατε τώρα τελευταία σταδιακά στα 120. Και μετά έχοντας τα 120 εκτός από το Vero Montanum που μειώνεται την ένταση, τη μειώνεται και αλλού. Εξαρτάται από τα περιστατικά. Όχι, από το πρώτο περιστατικό το βάλαμε στα 120 βατ. Απλά είμαστε πιο προσεκτικοί. Δηλαδή δεν έχουμε ένα προστάτη... Πάντα αρχίζουμε από τα 80 για να προστατεύουμε την ίνα. Διότι ναι. Αυτή είναι σημαντική. Είναι μέρος της απάντησης. Και μετά πάμε στα 120. Νόμιζα ότι η ερώτηση ήταν αν γενικώς δεν χρησιμοποιούσαμε τα 120 βατ για τα πρώτα περιστατικά. Γι' αυτό εννοώ. Ναι, στην ίνα αρχίζουμε πάντα με μικρότερα βατ για να μην έχουμε την έκρηξη. Αλλά έτσι κι αλλιώς αρχίζουμε πρώτα με τη διαθερμία, με το coagulation, όπου η πρώτη μας δουλειά είναι να βγάλουμε όλο το βλενογόνο για να μην έχουμε αιμορραγίες. Όταν βγάλουμε το βλενογόνο της ουρήθρας, τότε και όταν βρεθούμε μπροστά στο αδέρωμα και ξέρουμε ότι είναι μετρημένο γιατί είναι 85 ml αυτός ο προστάτης, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να βάλουμε κατευθείαν τα 120, αφού περάσουν 70-80 χιλιάδες τζάουλ της ίνας και με ασφάλεια να τα εφαρμόζουμε τα 120 βατ. Πηγαίνοντας προς το σφιχτήρα ή προς τον αφιένα, εκεί πέρα μπορεί να μειώσουμε τα βατ. Αλλά όταν βρισκόμαστε στα αδενώματα, χρησιμοποιούμε τη μέγιστη δύναμη που έχουμε. Άρα λοιπόν, τα βατ που χρησιμοποιούμε είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται. Οι ίνες που σπάγαμε, ναι, ήταν ένα άγχος. Ήταν ένα άγχος τα πρώτα περιστατικά. Στο πρώτο, στο δεύτερο, στο πέμπτο, στο έβδομο, ήταν ένα άγχος οι ίνες που σπάγαμε. Και προσπαθούσαμε, επειδή κάνεις την επέμβαση και ξαφνικά βλέπεις ένα τσαφ εκεί πέρα και βάζεις την επόμενη και μπορεί να ξανακούσεις ένα τσαφ και μετά είναι πραγματικά κάτι αγχωτικό, όπου αμέσως ψάξαμε να βρούμε τι είναι αυτό που φταίει και για ποιο λόγο τι σκέμε. Τώρα δεν καίμε, τώρα συνήθως ποτέ με μία ή να τελειώνουμε τον προστάτη, μετά τα 100 περιστατικά όμως. Αλλά στην αρχή. Όχι, εξαρτάται από το μέγεθος. Δύο λεπτά. Στα 150 που έκανες προχθές είχες τρεις ίνες γιατί να το κάνεις τα 150. Ναι. Μη λες με μία ή να τελειώνουμε τον προστάτη. Ναι, εννοώ χωρίς να εκμεταλλευόμενος όλα τα τζάουλ της ίνας. Η τυπική των 60 γραμμαρίων είναι γύρω στα 60 γραμμάρια. Θέλεις για κάθε ίνα, θέλεις 60 γραμμάρια προστάτη. Ωραία. Τώρα, σε σχέση με την τεχνική. Ναι.
Στα περιστατικά που έχετε κάνει, που είπατε ότι είναι περισσότερα πια από 50. Περισσότερα από 100. Πόσες φορές χρειαστήκατε να βάλετε ριζιτοσκόπιο, πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, μετά την επέμβαση στην έξοδο του ασθενή, σας έχει παραπονεθεί μετά κάποιος για κάποια προστατοδυνία και τι έχετε κάνει. Και τρίτον, ποια είναι η δικιά σας γνώμη, άμα τυχόν χρειάζεστε ή κάποιος άλλος χρειάζεται δύο ίνες, το κόστος, όλα αυτά άμα βάλουμε, μήπως είναι καλύτερα να κάνουμε διορθρική απλή και όχι λέιζερ. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσω από την τελευταία ερώτηση. Ο ασθενής, το ταμείο του ασθενούς, πληρώνει την πρώτη ίνα. Αν ένας ασθενής έρθει σε μένα με 165 γραμμάρια προστάτη και αποφασίζω να τον κάνω με λέιζερ και χρειαστώ 4 ίνες, το ταμείο του πληρώνει την μία. Αυτή είναι μία σύμβαση με την εταιρεία, η οποία θέλει να προωθήσει το μηχάνημα, γιατί αλλιώς δεν θα είχε, αν κάθε επέμβαση κόστιζε... Όχι, νομίζω ότι είναι λάθος η έκφραση, γιατί θα μπερδευτούν. Όχι το ταμείο πληρώνει την πρώτη ίνα, η εταιρεία δεν χρεώνει όσες ίνες και αν χρησιμοποιήσεις, χρεώνει μία ίνα, τα 1200 αναπεριστατικό. Θέλεις 10 ίνες, 10. Θες μία, το ίδιο είναι. Οπότε, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, ότι όσες και να χρησιμοποιήσουμε, μία τελειώνει. Πόσες φορές χρειάστηκε να βάλουμε ρεζεκτοσκόπιο. Το ρεζεκτοσκόπιο, επειδή μας το είπαν οι άνθρωποι που μας διδάξαν και επειδή το διαβάσαμε, είναι πάντα εκεί, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε αυτά τα 100 τόσα περιστατικά και περιμένουμε αυτό το περιστατικό που θα έρθει για να το βάλουμε ακόμα το κυστεοσκόπιο. Νομίζω ότι στα 150 περιστατικά θα φύγει το κυστεοσκόπιο από εκεί, γιατί δεν χρειάζεται. Όχι, δεν θα φύγει ποτέ για ασφάλεια. Συγγνώμη λίγο να συμπληρώσω την ερώτηση του συναδέλφου. Μάλιστα. Πιστεύω να εννοεί το εξής και άσχετα αν η εταιρεία ή η ασφάλεια κτλ. Εσείς σήμερα στο ακροτήριο τι συμβουλεύετε, δηλαδή σήμερα έφτασε να καταργείτε σαν μέθοδος εκλογής η διουρθρική ή στους μεγάλους η ανοιχτή επέμβαση και να αντικατασταθεί από λέιζερ ή ακόμη στο βάθος χρόνου θα δούμε τα αποτελέσματα και θα αποφασίσουμε, αξιολογώντας ακόμη και το κόστος όφελος, την εμπειρία που έχει αυτός που θα κάνει τη διουρηθρική, γιατί σήμερα οι διουρηθρικές δεν χρειάζονται και αίματα. Μια καλή διουρηθρική, από έμπειρο τον κύριο Καραγιάννη, αν θα γίνει η διουρηθρική, δεν χρειάζεται ούτε καν μετάγγιση. Άρα το κόστος όφελος σήμερα σε βάθος χρόνου δεν είμαι αντίθετος με καμία καινούργια μέθοδο. Διότι όλες αυτές που αναφέραμε όταν πρωτοεμφανίστηκαν είχαμε όλοι μας τις αμφιβολίες. Αλλά καθιερώνεται μία μέθοδος σε βάθος χρόνου. Σήμερα νομίζω είναι νωρίς ακόμη. Νομίζω εγώ. Εσείς τι λέτε, ότι σήμερα αντικαθίσταται η διουρθρική και η ανοιχτή από λέιζερ προστατεκτομή, ή είναι νωρίς ακόμη να το πούμε? Κατά πρώτον, πιστεύω ότι δεν έχω το δικαίωμα να πω κάτι τέτοιο από τη στιγμή που το gold standard συνεχίζει να θεωρείται η διουρηθρική προστατεκτομή. Φυσικά δεν μπορούν να καταργηθούν αυτές οι δύο επεμβάσεις και φυσικά ο κανόνας δεν είναι 180 γραμμάρια ή 280 γραμμάρια προστάτη που βάζεις να το βάζεις με λέιζερ και να είναι ο ασθενής πόση ώρα εκεί. Και επίσης το πρόβλημα της διουρηθρικής δεν το βάζω, επειδή είμαι άνθρωπος που έζησε τη διουρηθρική και την ανοιχτή προστατεκτομή, δεν λέω ότι ασθενής, δεν λέω σαν προσόν την ελάχιστη αιμορραγία. Εγώ λέω σαν προσόν ότι ο ασθενής μετά το χειρουργείο, μετά το λέιζερ, είτε πήγε για φραπές στην παραλία, είτε χειρουργήθηκε, ή ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν έχει ματώσει καθόλου. Η κλινική του εικόνα είναι εντυπωσιακή. Την άλλη μέρα φεύγει στο το σπίτι του, δηλαδή χειρουργήθηκε σήμερα, ήρθε σήμερα το πρωί, έκανε προεγχειρητικό έλεγχο, στις 10 μπήκε στο χειρουργείο, την άλλη μέρα, 10 η ώρα το πρωί, έφυγε στο σπίτι του χωρίς καθετήρα. Ο κύριος Σκολαρίκος. Εγώ απλώς να φέρω μια εμπειρία που νομίζω ότι είναι σημαντική. Αν και θεασότης και αγαπώ ιδιαίτερα την καλή διουρηθρική προστατεκτομή, γιατί με εκπαιδεύτηκα, με έχει μπολιάσει ο κ. Καραγιάννης να βγάζουμε ιστό, γιατί θέλουμε μακροχρόνια αποτελέσματα. Αυτό είναι το μυστικό. Πρέπει να αντιπαραθέσω, εκτός από το άμεσο αποτέλεσμα ότι ο άρρωστός μας το ίδιο βράδυ σε ένα μικρό προστάτη, την άλλη μέρα θα του βγάλουμε τον καθετήρα σίγουρα την άλλη μέρα και φεύγει, πάει σπίτι του χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πρέπει να πω ότι εμείς έχουμε ένα follow-up ενός ικανού αριθμού αρρώστων με το παλιό, που είναι και λιγότερο ισχυρό, που κοντεύει τα 2 χρόνια σχεδόν σε όλους μας τους αρρώστους. Στα 2 χρόνια τα αποτελέσματα είναι καλά, κατουράνε καλά οι αρρώστοι αυτοί. Στα 5 χρόνια, στα 7 χρόνια... Υπάρχει
Βγήκε η μελέτη τέτοια είναι τη 7 ετίας, έτσι, παγκόσμια της ομάδας του Green Light. Να ρωτήσω... Που έδειξε ότι παραμένουν τα αποτελέσματα 7 χρόνια. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Όπως είπε και ο κ. Σχολαρίκος, και εμείς μέσα από τη γενιά που εκπαιδεύτηκε στη διδυτική προστατεκτομία, να βλέπω και τον καθηγητή Κρήτη, τον κύριο Σοφρά, που κάνει και την τεχνική, την αγγλική, που πολύ γρήγορα βλέπει κανείς την κάψα στο πλάι. Άρα μπορεί να έχει ένα σαφές όριο και να φτάσει μέχρι την κάψα. Και τελικά αυτό είναι και το ζητούμενο. Με το green light μπορώ να αναγνωρίσω την κάψα. Ποιο το σημείο που θα μου δώσει ότι έφτασε στο όριό σου, σταμάτα. Μπορεί να τρυπήσει. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, όλη η συζήτηση που γινόταν όταν πρωτοεμφανίστηκε η διουργική προστατεκτομή ήταν μια ατελής επέμβαση, γιατί δεν την ξέραμε καλά. Πέρασαν πολλά χρόνια για να μπορέσει η διουργική να σταθεί απέναντι στην ανοιχτή προστατεκτομή και να πει ναι, μπορώ και εγώ να βγάλω όλο τον προστάτη. Γιατί ξαναγυρίζουμε πάλι σε ένα χειρουργείο που ουσιαστικά είναι μια ατελής προστατεκτομή. Απλώς για να φύγει ο άρρωστος δύο μέρες νωρίτερα. Στο δικό μου μυαλό δεν είναι σημαντικό. Για προσπαθήστε λίγο να απαντήσετε και στις δύο αυτές ερωτήσεις. Η πρώτη είναι τεχνική βέβαια. Πριν εγώ δεν κατάλαβα λίγο, Στέλιο, συγγνώμη, την ερώτησή σου. Ο σκοπός είναι να βρούμε την κάψα. Στη διουρυθρική προστατεκτομή ξέρουμε όλοι πώς φαίνεται η κάψα. Την αναγνωρίζουμε. Και αυτός είναι ο σκοπός. Είναι σαφές. Και αυτός είναι ο σκοπός. Και αυτός είναι ο σκοπός. Αλλά έχουμε ανατομικό όριο. Την ξέρουμε την κάψα οπτικά. Ναι. Εδώ μπορείτε να αναγνωρίσετε. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός και τι level of evidence έχουμε γι' αυτό. Μπορεί να μου πεις ένα paper. Γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ ένα paper που να το ισχυρίζεται αυτό και να. Όχι, δεν μπορώ. Μπορώ να σας πω όμως ότι επικαλούμασταν επί χρόνια το re-operation rate της διουργικής προστατεκτομίας που ξεπερνάει το 10% στα 10 χρόνια. Το οποίο είναι σημαντικό κατά την άποψή μου. Εν πάση περιπτώσει όμως, η ερώτηση είναι τεχνική αυτή που κάνω, η πρώτη. Πώς μπορώ να αναγνωρίσω την κάψα στο green light, μπορώ. Την κάψα στο green light νομίζω ότι είναι σε αυτήν τη φάση. Δηλαδή, πάνω στα 100 περιστατικά, νομίζω ότι έχω την αίσθηση της κάψας. Στην αρχή είναι περισσότερο δύσκολο, γιατί έχει αλλάξει όλο το πλάνο. Είναι πιο άσπρο, είναι καμένο, δεν βλέπεις τις χαρακτηριστικές ίνες. Αλλά όταν φύγει, αρχίζεις και αναγνωρίζεις το αδένωμα, το οποίο είναι σαν ένα λίπος το οποίο εξαφανίζεται εκείνη την ώρα. Και όταν τελειώσει αυτό το αδένωμα, δεν έχεις αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα, έχεις κάτι πιο συμπαγές, κάτι πιο ινώδες. Αλλά αυτό για την τεχνική. Γιατί όμως να τη βρεις, όταν βρεις το χάος εκεί πέρα μπροστά, μία χωάνη την οποία έχεις ανοίξει εντελώς. Όχι, απαντάω δηλαδή... μόνο στο αν φαίνεται η κάψα. Εγώ παρόλο που νομίζω ότι ο κ. Κατσίκας έχει δίκιο, δεν μπορείς να τη δεις, γιατί εκτός εάν βάλεις τρεις ίνες, έχεις μεγάλο προστάτη, καθίσεις και καθίσεις 3-3,5 ώρες εκεί, αν θέλεις να τη δεις. Πλήμα να τη δεις, συγγνώμη, για να απαντήσεις και σε αυτό από την εμπειρία σου, Ανδρέα, είναι έχεις ένα προστάτη 20 γραμμάρια, εκεί να μην την τρυπήσεις. Σωστά, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι στο μεγάλο. Εγώ παρόλο που συνεχίζω και κάνω διουργικές προστατεκτομές, σε δημοσίως το λέω περισσότερο από τη λέιζερ, παρόλο που θεωρώ ότι δουλεύει πολύ καλά. Στέλιο, πόσα γραμμάρια πρέπει να βγάλουμε στη διουργική προστατεκτομή? Υπάρχει μια πολύ καλή μελέτη που λέει 30% του προστάτη σου και θα κατουρίσει καλά ο άρρωστος και μακροχρόνια. Άρα δεν είναι ίσως να, λειτουργικά να μην χρειαζόμαστε να βλέπουμε κάψα σε όλους τους προστάτες. Είναι σίγουρο ότι το re-operation rate σε βάθος χρόνου, η ανάγκη, θα είναι μεγαλύτερη με το laser. Εμείς αρχίζουμε και το βλέπουμε. Το ερώτημα είναι... και αν χρειαστεί να ξανακάνει τα 6 χρόνια πάλι λέιζερ για ένα απόγευμα. Και τι γίνεται με την βιοψία σε νέα άτομα ιδιαίτερα? Ένας ασθενής. Ήταν όταν... έκανα πριν αυτή η ερώτηση που έκανα πριν. Και η βιοψία δεν έχουμε. Αλλά παίρνει τη διουρυθρική βιοψία και σου λέει αρνητική. Τι θα πει στον άρρωστό σου? Ούτως ή άλλως και εγώ θα το πω. Τι κερδίζεις? Κερδίζεις το ποσοστό εκείνο που είπατε ότι μπορεί να υπάρχει ο καρκίνος στο αδένωμα. Δηλαδή θα είναι ένας άρρωστος, ο οποίος το PSA του θα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαμηλό. Θα έχει δαχτυλική εξέταση αρνητική. Θα έχει το υπέρηχο, δεν θα δείχνει τίποτα. Λοιπόν, δεν θα έχει και θα βρούμε στη μεταβατική ζώνη παραουρυθρικά καρκίνο. Σε ένα μικρό ποσοστό, ναι. Ναι, χωρίς να έχει, δηλαδή απίθανο. Δηλαδή, να του πούμε ότι μειώθηκε το ποσοστό σου κατά 10% να έχει καρκίνο. Να πω, μπορώ να συμβάλλω. Ναι, μισό λεπτό. Ναι, μια ερώτηση από τον κύριο Καραγιάννη, θα ήθελα να τον ακούσω λίγο. Πιθανόν να έχει να πει κάτι. Ε,
Να πω τα εξής. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την παρουσίαση που δείξατε, γιατί έτσι έπρεπε να τη δείξετε. Να ευχαριστήσω τον καθηγητή, κύριο Χατζηχρήστο, για την πληροφορία που μου έδωσε ότι του χρεώνουν μία ίνα και ξοδεύει 10, για να το πω και εγώ στην Αθήνα, γιατί μου τις χρεώνουν όλες. Αυτό είναι το... Τώρα, πρέπει να ξέρετε ότι όταν θα πάτε να ξεκινήσετε να κάνετε λέιζερ, πρέπει να ξέρετε διουρηθρική προστατεκτομή σε ένα επίπεδο τουλάχιστον μέσος όρος και λίγος παραπάνω. Μην νομίζετε ότι αν δεν ξέρετε διουρηθρική, θα μπω με το λέιζερ και θα πάω να το κάνω. Αυτό είναι κανόνας. Θα την πατήσετε όπως την πατάμε και εμείς, που υποτίθεται έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία και αναγκαζόμαστε και σταματάμε και συνεχίζουμε με το ρεζεκτοσκόπιο. Το δεύτερο, ότι τον προστάτη βλέποντάς τους όπου ξεκινάτε, στην αρχή βλέπετε μια ωραία τρύπα, ανοίγει, πάτε και όσο κατεβαίνετε αρχίζουν και γίνονται τα πράγματα δύσκολα. Όσο πιο εινώδης είναι ο προστάτης, τόσο πιο δύσκολα είναι για να τον βγάλετε όλο. Και ειδικά όταν είναι ο μέσος λοβός, είναι πολύ εινώδης αυτός ο μέσος λοβός και δύσκολα βγαίνει. Εγώ προσωπικά πάντοτε, για να είμαι και κατοχυρωμένος από πλευράς βιοψίας, πάντοτε τελειώνω με διουρηθρική. Και ειδικά την περιοχή του άπες, επειδή πάντοτε με ενδιαφέρει όλο αυτό να το έχω καθαρό, πάντοτε με τη διουρηθρική, με το λέιζερ. Όσες φορές προσπάθησα να έρθω και πίσω από το σπερματικό λοφίδιο προς τα έξω, όταν είναι μεγάλος ο προστάτης και έρχεται, εκεί επειδή υπάρχει διάχυση της ενέργειας, υπάρχει μια παροδική ακράτεια και χάνετε τον ύπνο σας. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι όταν θα πάτε να κάνετε λέιζερ, αμέσως λύθηκαν όλα. Πρέπει να ξέρετε στοιχειώδη λίγη διουρηθρική. Δεν θα τα καταφέρετε. Να πω κάτι. Θα ήθελα να μην δημιουργείται εντύπωση, γιατί νομίζω πως την έχουμε, πως η διουρηθρική προστατεκτομή είναι μια επέμβαση διαγνωστική για τον καρκίνο. Ουδέποτε ήταν, ουδέποτε θα γίνει. Αυτό έπρεπε να πούμε. Υπάρχει μόνο μια δημοσίευση βιβλιογραφία, που από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, και μάλιστα είναι ιταλικής προελεύσεως, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, δεν είμαι κακός, αλλά εν πάση περιπτώσει, που παρουσιάζει μια σειρά ασθενών που μετά από τρεις βιοψίες διουρηθρικές υποβλήθηκαν σε διουρηθρική για να βρούμε τελικά καρκίνο σε ένα ποσοστό της τάξης του 17%. Η διουρηθρική δεν είναι διαγνωστική για τον καρκίνο επέμβαση. Σύμφωνοι, άρα δεν νομίζω ότι είναι το θέμα της βιοψίας. Τελειώσαμε λίγο με